Γεια σας, πηγαίνω σήμερα στο χωριό των Ιμφών να κάνω ένα βιντεάκι, όχι στους καταράκτες, μέσα στο χωριό. Κάνει ζέστη, ελπίζω να μην βρικολακιάσουμε και να αντέξουμε. Τα λέμε. Από Εθνική Παλαιοκαστρίτσας, δεξιά, Προσιδάρια, Χαράδι και τα λοιπά. Όλα τα χωριά, τα περισσότερα χωριά πρέπει να μπουν από αυτόν τον δρόμο για να φτάσουν. Απόσταση είναι καμία 25 χιλιόμετρα, μπορεί και παραπάνω. 8, 30, δεν θυμάμαι τώρα. Είναι πολύ ωραίο χωριό όμως. Φανάρι Σκρυπερού. Αυτό το αυτοκίνητο μπροστά πρέπει να είναι και να μαγειρεύει κιόλας. Τόσο πολύ καπνό. Ούτε ψισταριά να ήταν. Αυτό το φανάρι νομίζω που έχει χρόνο αναμονής 3 με 4 λεπτά κάπου εκεί, για να περάσει κάποιο στο χωριό. Δεν το έχω πιάσει ποτέ με πράσινο, μία ζωή κόκκινο. Αμέ. Είναι περίπου
ντυθεί λίγο πράσινο κάτω στο χώμα. Όχι παντού, αλλά σε αρκετά σημεία. Δύο εισόδους, μία είναι από πάνω ψηλά βόρεια. Λοιπόν, βρίσκομαι στην πλατεία των Νυφών. Έχουν ένα πανέμορφο πλατάνι εδώ στη μέση και κρατάει μια φοβερή δροσιά, παρόλο που κάνει ζέστη γενικώς. Η περιοχή έχει νερά, οπότε υπάρχει και το πλατάνι. Εδώ είναι και οι βρύσες, πάμε να περπατήσουμε μέχρι και να τις δούμε. Δεν έχω το γκίμπαλ, αυτό το εργαλείο που κρατάει λίγο το κινητό σταθερό, οπότε το κούνημα θα έχει λίγα μποφόρ, τέλος πάντων, το βίντεο. Δεν βγαίνουν οι μπαταρίες, είναι ενσωματωμένο, δεν ξέρω πώς ανοίγει. Μια σικιά έτοιμη είναι με τα σίκα της και μια καρυδιά δίπλα. Γειτονάκια. Λοιπόν, γράφει ότι αναγέρθη το 1923 με δαπάνη των κατοίκων. Δηλαδή, βάλανε λεφτά οι άνθρωποι και φτιάξανε αυτές τις ωραίες βρύσες να έχουν νεράκι πάντα. Και πριν νεράκι θα είχαν, αλλά τώρα είναι λίγο πιο όμορφο, ας πούμε. Ακούτε και τα τζιτζίκια, ε. Τα καρύδια είναι υποδημιουργία. Αυτά είναι κατάλληλα τώρα κάποιος αν θέλει να κάνει γλυκό κουταλιού, ε. Πριν σκληρύνει το μέσα. Πάρα πολύ ωραίο.
τώρα τέτοια ώρα. Το βράδυ μαζεύεται κόσμος. Ναι, το βράδυ κόσμος. Και βράδυ, να σας πω, είναι στην πλατεία, έχουν τα παιδιά, έχουν κάνει έτσι θέατρο. Ναι. Κάνε κόσμο, γιατί είναι εκεί πέρα μαζώνεται. 9 η ώρα, ε. Ναι, 9 η ώρα, 9. Θα ανοίξουν τα μαγαζιά, το καφενείο εκεί θα ανοίξει τώρα. Ναι, και τούτο το καφενείο ανοίγει εδώ αμέσως, από κάτω. Ποιο λες, αυτό εδώ κάτω, ε. Ναι, αυτό και για τα αυτού πέρα, τα μαγαζιά τα άλλα. Ναι. Ψάχνω να φύρε, λέμε. Και ανοίγει για νωρίς και λες, αυτού δεν κάνουν έσοδο. Αλλά τα μεσημέρια πάντως και τα μαγαζιά κλείνουν εδώ πέρα και ανοίγουν. Κλείνουν τα μαγαζιά γιατί δεν είναι κόσμος. Ο κόσμος έτσι παραλίες από εδώ, από εκεί φεύγει ο κόσμος. Δεν είναι κόσμος. Αλλά τα μάρα είναι κόσμος. Εδώ είναι η κατοικιά σου τώρα. Ορίστε. Εδώ είναι η κατοικιά σου. Δηλαδή ναι, τώρα έρχεσαι ναι, για, ναι, για, για τις κοτούλες σου, ε. Ναι. Mm. Και εδώ έμενα. Μένεις στο χωριό. Εδώ έμενες. Εδώ πρώτο μπήκα νύπη. Σοβαρά. Ναι, εδώ ήμουνα. Σε τούτο το κουτσένι εδώ μέσα, που ήταν λίγο σε μέρα και αυτά. Μετά που πουλήσαμε και πήγαμε κάτω. Φτιάξαμε και κάτω. Αλλά άρχισε στο παλιό, ε. Και τώρα έχουμε αποθήκη κάτι πράγματα, βάλουμε πατάτες. Είναι ωραίο όμως. Πολύ ωραίο. Τι να κάνουμε. Και γερό έτσι, δηλαδή δεν, είναι, δεν το αφήσατε να πέσει. Γιατί ήταν όλοι. Ε, θα πέφτε, εντάξει. Πέφτε, γιατί είναι τόσα χρόνια. Εδώ πέφτει ο ουρανός, δεν θα πέσουν αυτά. Ναι, αμυνθήκαμε. Να είσαι καλά, το όνομα σου. Αγγελική Μωραϊτή. Κύριε Αγγελική μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Επίσης. Να είσαι καλά, να έχεις πάντα επίσης. Υγεία. Το πρώτο. Αυτό ναι. Τι καθαρίζεις τώρα. Ορίστε. Κουκιά είναι. Αυτά που καθαρίζεις τώρα. Αυτά είναι από τα κούρια που τα καθαρίζαμε. Α, τις φλούδες και τις δίνεις κοτούλες. Μικρά-μικρά και τα ρίχνω λίγο πίτερο και τα τρώμε κοτούλες. Τρώνε με ζεδάκι. Ωραία. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Δεν σου μιλάω άλλο γιατί. Έχω δρόμο. Λοιπόν. Ναι, να πάτε στο καλό. Να είσαι καλά. Κάτι παίρνει κάτι φορά και πάει κάτω. Έγινε για Αγγελική. Να είσαι καλά. Στο καλό επίσης. Όλα στο βάθος φαίνεται η θάλασσα εκεί πέρα. Αλλά είναι μεσημέρι και δεν τα σκοτώνει τα χρώματα και τις λεπτομέρειες ο ήλιος, ε. Εδώ είναι η εκκλησία του χωριού. Και από κάτω δροσούλα. Πάμε λοιπόν να δούμε και αυτό το ωραίο σπιτάκι εδώ πέρα με τη ζωγραφιά του. Έχω την εντύπωση ότι η ζωγραφική είναι σήμερα τουλάχιστον από τις αντικειμένες τέχνες. Παντού μουσική, εντάξει έχει, φυσικά δεν την κρίνω τίποτα. Η ζωγραφική δεν προβάλλεται.
Ενώ ένα έτσι ένα μικρό να, σαν κι αυτό, αλλάζει τα πάντα. Πανέμορφα αυτό το βόλτο. Αυτό τώρα πανέμορφο. Εντάξει, είναι εγκατελειμμένο μάλλον φυσικά, αλλά μάλλον εγκατελειμμένο, όχι δεν είναι εγκατελειμμένο. Έχει κάτι, έχει. Λοιπόν, όχι, τώρα δεν μένει κανείς. Και από ό,τι μου είπαν ήταν, είναι παλιό αρχοντικό. Πανέμορφα αυτά τα δύο βόλτα και τρία. ...1872 αν διαβάζω καλά. Μάλιστα. Αυτή είναι η σημερινή κάτοικη. Εδώ. Της αυλής εννοώ. Ένα πράγμα που προσπαθώ να καταλάβω είναι εάν ο τουρισμός, με όσα εισαγωγικά θέλετε, βοήθησε ή δεν βοήθησε τελικά κάποια χωριά. Από τη μία, όταν πάει πολύς κόσμος σε ένα μέρος έτσι, σαν τουρισμό εννοώ, αλλοιώνεται κατά κάποιο τρόπο, αλλοιώνεται το παλιό, ο τρόπος ζωής και που υπήρχε. Από την άλλη όμως, πάει ο κόσμος, ο τουρίστας ας πούμε, ο κάθε τουρίστας, σε κάποια συγκεκριμένα παραλιακά μέρη και εκεί δημιουργούνται άλλα κέντρα τουριστικά που φεύγει ο κόσμος από τα χωριά και πηγαίνει εκεί να δουλέψει αναγκαστικά οι άνθρωποι. Άντε, βγάλε άκρη μετά. Και έτσι σιγά σιγά ερημώνονται τα χωριά, τα παλιά. Κακά τα ψέματα, είναι λίγο δύσκολη ζωή στα χωριά να μείνει κάποιος να δουλέψει και αυτά. Δεν είναι κατόρθωτο, είναι δύσκολο. Όμως τι βλέπω εγώ, προσωπική μου άποψη, σιγά σιγά, δειλά, ξαναγυρίζει ο κόσμος λίγο στα χωριά, ξαναφτιάχνει λίγο τα σπίτια που ήταν εγκατελειμμένα, έχει βαρεθεί λίγο αυτή την παβουρά ή την ανάγκη, που δεν υπάρχει ανάγκη να μένουν το χειμώνα σε παραθαλάσσια μέρη για αυτά ας πούμε, ή στην πόλη, γυρνάνε στα χωριά και ξαναφτιάχνουν τα σπίτια τους. Δεν το λέω με χαζό αισιοδοξία, το λέω γιατί αυτό βλέπω σιγά σιγά. Δεν υπάρχει βοήθεια βέβαια, καμία, σχεδόν καμία από το κράτος να οργανώσει έτσι, ή να βοηθήσει κόσμο να γυρίσει στα χωριά, οπότε είναι όλα ιδιωτική πρωτοβουλία.
περισσότερα χωριά της Κέρκυρας, από αυτά που δεν είναι τουριστικά ή δεν είναι κοντά στην πόλη, έχουν αρχίσει λίγο να μαζεύονται σιγά σιγά και να ξαναδημιουργούν κοινότητες. Κάποια ερυπωμένα σπίτια να τα ξαναφτιάχνουν, κάποια μαγαζάκια να τα ξανανοίγουν, με άλλη οπτική βέβαια, αλλά ξανανοίγουν. Μακάρι. Ένα παράδειγμα αυτό που λέγαμε πριν. Καφενείο. Μάλλον ξαναφτιάχνεται. Καλησπέρα. Λοιπόν, αυτό που είπαμε πριν, ότι ξαναγυρνάει ο κόσμος στα χωριά, σιγά σιγά. Δεν είναι μόνο, είναι και η αγάπη στη μέση, για αυτό που χάνεται να μην χαθεί. Και μπήκαμε σε ένα καφενείο, πρώην καφενείο. Είναι το όνομά σας. Κυρία Μαρία, και ξαναφτιάχνετε το καφενείο, έτσι, για να ξανανοίξει. Εγώ όχι. Όχι, τα παιδιά σας μάλλον. Ναι, ναι, εντάξει. Εγώ είμαι ηλικιωμένη τώρα και δεν μπορώ. Το έχω το παιδί, ναι. Να σπάσει τα χωριά μου. Ναι. Έχω χρόνια μου την καρδιά. Περαστικά σας εύχομαι και εντάξει, αφήστε τα παιδιά που είναι νέα παιδιά. Μια βαριά δουλειά καφενείο. Τα παιδιά τώρα είναι σε τουριστικό μέρος και θα γυρίσουν ή όχι? Ναι, ναι. Και θα ανοίξουν για το χειμώνα, ας πούμε. Ναι, ναι. Μπράβο. Ναι. Πολύ καλό. Αυτό είναι το παλιό, ναι. Όλα τα παλιά. Κάτω τα σκάψαν, το κάνουν λίγο. Να τα αφήσουν πεσούς, αν μπορούν, αυτό το κομμάτι. Μην το βγάλουν. Το... Αυτό. Αυτό. Ας τα αφήσουν αυτό όπως είναι. Θυμίσου τους. Έχουν και τσιταντές, τα αλλά τα έχουν μέσα πυλαμένα γιατί... Από πότε είναι το μαγαζί? Κανονικά καφενείο, ναι. Πριν από πρώτα που ήταν με φουλακίδικο και κάτι, όχι φουλακίδικο, κάτι με ζέδες, κάτι ναι, ναι. Ο παιδερός μου παλιά, το 1900 από όσο, ξέρω εγώ δεν ήταν, χάνεται δηλαδή στα χρόνια, ε. Με χρόνια πολλά. Ναι. Είναι τώρα από το 52, είναι καφενείο. Από το 52. Είναι πανέμορφο να το προσέχετε και να το ξανανοίξετε. Όπως είναι τώρα. Ναι. Αυτό το μέγεθος και αυτά, δεν αλλάζουν αυτά. Ωραία. Λοιπόν, να δώσεις πολλά χαιρετίσματα στα παιδιά σου και θα έρθω το χειμώνα να πιούμε για καφέ. Το παλιό δαρμάρι, ε. Ήταν εδώ. Λοιπόν, καφές, αυτό είναι το παλιό, το original, ε. Το παλιό. Τσάι, κακάο, κονιάκ, ούζο, μαστίχα, λουκούμι, κουραμπιέ, κουλούρια, παξιμάδια, γαζόζα, λεμονάδες και κρασάκι κλασικά. Η τιμή για το κρασί προσπαθώ να δω πόσο ήταν. 50 λεπτά. 50 λεπτά, ε. 50 λεπτά της δραχμής. Σήμερα έχει 5 ευρώ για ένα ποτήρι, ας πούμε. Πω. Τότε είχε 50 λεπτά της δραχμής. Και 50 τότε που τώρα, 50 λεπτά θα είναι. Όχι, να πας σε καφενείο, από 1 ευρώ και πάνω. Όχι. 50 λεπτά το λίγο, όπως είναι αυτό, και είναι καινούργιο. Μακάρι να είναι τόσο φτηνά, αλλά αυτή να το βρίσκω. Ωραίο το παιδιά. Δεν θα ήταν, θα αλλάξουν όλα. Ναι, θα το βρει. Αλλά τα βάλουν αυτά τα παιδιά το χειμώνα, ξέρουν. Λοιπόν, καφενείον Ρεξ. Θα αφήνουμε το καφενεδάκι, θα ξανανοίξει λέει η κυρία για το χειμώνα. Τα παιδιά της θα τα ανοίξουν. Αυτά τα ωραία. Είπαμε σιγά σιγά ο κόσμος θα γυρίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γυρίσει.
έτοιμος για το χειμώνα. Άρα. Σίγκερ παρακαλώ. Μινι μάρκετ καφενείο. Είχα έρθει και το χειμώνα εδώ πέρα. Καλά είστε? Καλά λέμε. Τώρα μόλις άνοιξε. Δεν θα τους ενοχλήσω τέτοια ώρα, γιατί μάλλον είναι όλοι οι αγοροξυπνημένοι από το απόγευμα. Και δεν παίζουμε με τα νεύρα των ανθρώπων όταν ξυπνάνε. Άλλο μινι μάρκετ καφενείο. Λοιπόν, έχει αρκετά καφενεία, έχει τα βουρνάκια, έχει απ' όλα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βιντεάκι από τις νυμφές στο χωριό. Είναι η ώρα που ξεκινάνε και τα μαγαζάκια σιγά σιγά να ανοίξουν. Είμαι ο Σπύρος από το κανάλι Μικρές Διαδρομές Κέρκυρας. Σας ευχαριστώ που είδατε το βιντεάκι. Μία εγγραφή θα βοηθούσε πάρα πολύ. Ανέβει λίγο το κανάλι. Ζητάω συγγνώμη τώρα, δεν προλαβαίνω να βγάζω βίντεο με πολλά. Πιο λίγα, καλοκαίρι έχω και δουλειά. Άρα γενικά στην πορεία θα ανέβουμε. Ευχαριστώ πολύ.